θάνατος της 6χρονης κατά τη διάρκεια θαλάσσιου δυστυχήματος έφερε και πάλι στο προσκήνιο την τρίπια νομοθεσία που διέπει την χρήση θαλάσσιων αθλημάτων. Μιλώντας στην εκπομπή Αλφα Καλημέρα, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Μέσων Θαλασσιών Αθλημάτων, Δημήτρης Χατζηδημητρίου, ανέφερε πως δεν υπάρχει όριο ηλικίας συνεπιβατών σε τζέτσκι. Είναι άνω των 12 ετών που έχουμε εμείς την προτίμηση να ανεβάζουμε παιδιά. Αυτό το οποίο εμείς μεριμνούμε να συμβεί στην προκειμένη περίπτωση είναι ο γονέας να έχει το παιδάκι καθήμενο μπροστά του, ούτως ώστε τα χέρια του τα οποία είναι στο τιμόνι να είναι και ασπίδα προς το παιδάκι να μην πέσει. Εάν το παιδάκι καθίσει πίσω, είναι πολύ εύκολο να πέσει στη θάλασσα και ενδεχόμενα ένα άλλο σκάφος να το χτυπήσει. Όπως είπε, ήδη προτρέπουν τους υποψήφιους ενοικιαστές των τζέσκι να μην ακολουθεί το ένα πίσω από το άλλο, ώστε να αποφεύγονται ατυχήματα, ενώ σε αυτά υπάρχει εγκατεστημένο σύστημα το οποίο αναγνωρίζει και λατώνει την ταχύτητά του. Μπορεί να ενοικιάσει οποιοδήποτε φτάνει να είναι άνω των 18 ετών. Μας δίνουν στοιχεία και τους κάνουμε την σχετική ενημέρωση. Τα τζέσκι, για τα οποία είναι και η συζήτηση μας σήμερα, δεν επιτρέπεται να απομακρυνθούν από την οπτική επαφή του επιχειρηματία. Το μεγαλύτερο πρόβλημα, όπως είπε, παρουσιάζεται στους παράνομους ενοικιαστές. Αυτές τις περιπτώσεις πρέπει η αστυνομία και πρέπει η νομοθεσία να είναι αυστηρή και ο πέλεγης να πέσει αυστηρά. Αυτούς φοβόμαστε κι εμείς, διότι καταστρέφουν και τη γενικότερη εικόνα αυτής της δραστηριότητας μέσα στη θάλασσα. Οι αστυνομικές αρχές των Βρετανικών βάσεων συνεχίζουν στο μεταξύ με εντατικούς ρυθμούς τις έρευνες για τις συνθήκες του θαλάσσιου δυστυχήματος που στήχησε τη ζωή στην 6χρονη. Διερευνούν το ενδεχόμενο η άτυχη ανήλικη που βρισκόταν με τον πατέρα της στον τζέτσκι να έπεσε και στη συνέχεια να χτυπήθηκε από το δεύτερο τζέτσκι στο οποίο επέβαινε η μητέρα της και ο αδερφός της. Η ιατροδικαστική εξέταση επί της ορού της, αν και ήταν προγραμματισμένη για σήμερα το μεσημέρι, τελικά αναβλήθηκε μέχρι αύριο και την απόφαση του δικαστή, όπου αποτάθηκε με διάταγμα η αστυνομία, καθώς οι γονείς της δεν επιθυμούν νεκροδομή.